με όσους πρόλαβα να μιλήσω κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος μου είπαν ότι MVP του αγώνα ήταν ο Απόστολος Αρμενάκης, οπότε να του δώσουμε μια καλησπέρα και τα συγχαρητήριά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και πολλά μπράβο για την πρόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Το κάνατε εύκολο, από ό,τι φάνηκε στα νούμερα. Τώρα εσύ το έχεις ζήσει από μέσα, βέβαια. Είναι αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στο πρώτο σετ δυσκολευτήκαμε να κάψουμε την αντίσταση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε δηλαδή ίσως με μία-δύο προσθήκες να είναι στην Α1 κατηγορία. Υπήρξε και το προηγούμενο αποτέλεσμα που η ΑΕΚ απέκτησε τη Σύρο στον προηγούμενο γύρο του κυπέλλου και ξέραμε ότι δεν θα είναι περίπατος. Ήμασταν συγκεντρωμένοι χωρίς να πιάσουμε κάποια υπεραπόδοση και πήραμε το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που το θέλατε πολύ και ήταν ένα σημαντικό στόχος για εσάς το όλοι, το είχατε θέσει εξ αρχής και η τετράδα πλέον φυσικά στο πρωτάθλημα. Τώρα η παραμονή σας στην Αθήνα, έρχεται και ένα παιχνίδι σημαντικό με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο. Θεωρείς ότι θα σας επηρεάσει αυτή η τετραήμερη, η πενθήμερη, πόσες μέρες θα είστε κάτω για αυτά τα δύο μάτς? Ναι. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Ηρακλής βρίσκεται ξανά μετά από 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε Final Four κυπέλου. Τώρα όσον αφορά το μάτς με την Κηφισιά, θέλω να πιστεύω ότι θα μας επηρεάσει θετικά η διαμονή μας στην Αθήνα. Δεν θα ταξιδέψουμε δηλαδή την προηγούμενη του παιχνιδιού. Ελπίζω να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και δυνατοί για να χτυπήσουμε το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά είναι πολύ καλή ομάδα, δεν της έχουν πάει πολύ καλά τα τελευταία αποτελέσματα, καίγεται για βαθμούς για να παραμείνει μέσα στην οκτάδα και να μην μπει σε περιπέτειες με το κάτω γκρουπ, το play-out. Το play-out, ναι. Ναι, εμείς πάλι θέλουμε την νίκη για να παραμείνουμε στην τετράδα και αν και ίσως εφόσον μας επιτραπεί, γιατί όχι να πάρουμε και την τρίτη θέση. Το γιατί όχι, φαντάζομαι θα το έλεγες και το λες όπως και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά και ο προπονητής σας πριν από λίγο και για το κύπελο. Ήδη φαντάζομαι έχεις ενημερωθεί, έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-2 απέναντι στον Εθνικό Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-0 και στο 14-13 με την νίκη Εγινίου. Εκτός απρόπτου δηλαδή θα έχουμε ένα Final Four με Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και έχετε δείξει φέτος ότι και μπορείτε να τους κερδίσετε όλους και όταν μιλάμε, πόσο μάλλον το όλοι όταν μιλάμε για μονά παιχνίδια, έτσι, ημιτελική-τελική. Ναι, είναι νοκάουτ παιχνίδια αυτά του κυπέλου. Πάντοτε υπάρχει χώρος για εκπλήξεις. Μακάρι να είμαστε γεροί και φορμαρισμένοι όταν θα φτάσουμε στο Final Four του κυπέλου και να κάνουμε την έκπληξη. Δεν φοβόμαστε καμία ομάδα. Σεβόμαστε τους πάντες. Σεβαστήκαμε σήμερα και την ΑΕΚ. Γιατί αν δεν τη σεβόμασταν μπορεί να είχαμε προβλήματα. Και πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Η σοβαρότητα θεωρείς για σήμερα ότι ήταν καταλυτική, έτσι? Το ότι μπήκατε μέσα αποφασισμένοι για το ναι, αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο συστατικό της νίκης, η σοβαρότητα. Γιατί όσον αφορά την απόδοση δεν υπήρξε μεγάλο επίπεδο απόδοση, αλλά η σοβαρότητα έφτασε ευτυχώς. Τι σας άφησε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρόσφατο 2-3, που ένα παιχνίδι που φυσικά θα μπορούσατε και να το κερδίσετε, δεν ήθελε πολύ. Ναι. Τι σας άφησε στο τέλος? Εμένα προσωπικά μου άφησε εκνευρισμό που χάσαμε, αλλά εντάξει, γιατί ξέρουμε ότι στη Μίκρα είμαστε δυνατοί, η παρουσία του κόσμου είναι πολύ ζεστή, μας βοηθάει να παίζουμε καλύτερα, να πιάσουμε καλύτερη απόδοση. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, επειδή διάβαζα κάποια δημοσιεύματα την επομένη, δεν πήρε ο Ηρακλής βαθμό από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έσωσε το αίτητο της Μίκρας. Ναι.
σίγουρα είναι ένα καλό σημάδι, ένα καλό δείγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει εφόσον η ομάδα είναι καλά. Στον ημιτελικό έχεις προτίμηση? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν προτιμήσεις και τέτοια. Ό,τι φέρει κλήρωση, ε? Ό,τι φέρει κλήρωση, και πραγματικά να ξέρετε ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι θα ήταν αν η κλήρωση μας φέρει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρίσκεται εκεί χαμηλά που είναι, αλλά τον σεβόμαστε και τον υπολογίζουμε πάρα πολύ. Χωρίς αυτό να λέει ότι υποτιμάμε τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, προς Θεού, έτσι. Θα υπάρχουν αλλά, κίνδυνοι που υπήρχαν και αλλά σήμερα. Knockout, ναι. Αλλά στα νοκάουτ παιχνίδια η καλή κλήρωση είναι και παγίδα. Μπορεί να έρθει μπούμεραγκ, ναι, έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός που είναι στο 0-2 και στο 9-12 τώρα μέσα στον εθνικό. Καλή ξεκούραση να σου ευχηθώ και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Καλή διαμονή στην Αθήνα και με την νίκη το Σάββατο. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν.